Θα πάμε στο φράγμα Γερμασόγειας. Πάμε να συναντήσουμε την Έρικα Καβάζη για μια άσκηση που τρέχει σε σχέση με τη μολυσμένα νερά. Ελάτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς γίνεται. Ακριβώς, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από το φράγμα του Γερμασόγειας. Εδώ βρισκόμαστε όπου είναι σε εξέλιξη διάφορα σενάρια με τεχνολογίες που εφαρμόζονται για πρώτη φορά. Μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Γιασίδης, ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας, ο οποίος θα μας περιγράψει το σενάριο. Ήταν αυτό που λέει το σενάριο, είναι μετά από σεισμό 7 Ρίχτερ. Είδαμε διασώσεις ατόμων, έλεγχος στα νερά του φράγματος. Περιγράψτε μας εσείς τα σενάρια. Να πούμε ότι είχαμε δύο επεισόδια στον συγκεκριμένο χώρο, κοντά στο φράχτινο της Γερμασόγειας. Το ένα επεισόδιο είναι διάσωση ατόμου από το αυτοκίνητο, το οποίο καταπλακώθηκε μετά από κατολίσθηση. Και το δεύτερο επεισόδιο είναι διάσωση ατόμου το οποίο κατέπεσε στο φράχτη. Να πούμε ότι για να προχωρήσουμε στη διάσωση έχουν γίνει στατικές μελέτες του φράχτη, επίσης και της γέφυρας. Έχουν γίνει έλεγχος των νερών αν είναι μολυσμένα, ώστε να μην βρισκάρουμε για να έχουν οποιοδήποτε κίνδυνο οι διασώστες μας. Έγινε ο έλεγχος, βγαίνουν τα αποτελέσματα άμεσα και εφόσον είδαμε ότι όλα είναι OK, προχωρήσαμε στην διάσωση του ατόμου από το φράχτη. Μάλιστα. Και λίγο αυτόν εδώ το σενάριο ήταν η διάσωση του ατόμου από το φράχτη. Είδαμε άλλο σενάριο με καταπλακωμένο οδηγό. Έρικα, με ένα λεπτό. Ναι, αυτό ήταν πολύ κοντά στα βουνό. Έγινε εγκατολίσθηση και καταπλακώθηκε το άτομο, το οποίο διασώθηκε από την ομάδα μας. Μάλιστα. Και πέστε μας λίγο για αυτή την άσκηση, ποιοι συμμετέχουν. Ναι, αυτή η άσκηση γίνεται στα πλαίσια του Πάθος, εκτενώς ευρωπαϊκού προγράμματος, και συμμετέχουν η Επαρχιακή Διοίκηση, το Συμβούλιο του Προμήθειας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ο ΣΑΛΑ και η Πολιτική Άμυνα. Και γίνεται μια συνεργασία. Υπάρχουν αρκετοί ξένοι ως παρατηρητές, διότι ήδη η άσκηση έχει γίνει σε πολλές χώρες και δοκιμάζονται νέες τεχνολογίες, οι οποίες βοηθούν τους πρώτους ανταποκριτές να έχουν κάποια αποτελέσματα, να έχουν ζωντανή εικόνα στον χώρο που παίρνονται οι αποφάσεις, ώστε να υποβοηθεί το έργο μας για να βγάλουμε τις σωστές αποφάσεις. Και έτσι βρισκόμαστε στα μισά αυτής της όλης διαδικασίας. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση σε πραγματικό σενάριο, όχι σε... Να πούμε ότι γίνονται όλες οι προσπάθειες, όλες οι υπηρεσίες του κράτους έχουν το σχέδιο Εγκέλαδος, το οποίο επικαιροποιείται συνεχώς, προετοιμάζονται και γίνονται οι εκπαιδεύσεις που πρέπει να γίνονται και οτιδήποτε χρειάζεται για να είμαστε έτοιμοι αν όμοιγεν το συμβεί κάτι. Μάλιστα. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι, έχουμε ακόμα δύο επεισόδια. Ένα επεισόδιο με εκένωση στην περιοχή του Φινικαριού. Και έχουμε κέντρο ελέγχου επιχειρήσεων εδώ στο χώρο και επίσης συντονιστικών κέντρων μέλη τη υπηρεσία κάτω στο Συμβούλιο του Προμήθεια Λέμεσου. Μάλιστα, ναι, κάτι σε ακούω. Όχι, ήταν να ρωτήσω, αλλά τώρα είδα γιατί είχε αρκετή ώρα που τράβουσαν τα σκηνιά πίσω οι άντρες τη πολιτική άμυνα, αν είναι, που διαπιστώνει είναι πυροσβεστική πίσω μας. Είναι για τις ανάγκες του δικού μας του σενάριου, κάτι. Α, γιατί λέω εντάξει, όμως είδαμε. Για να έχουμε εικόνα. Ναι. Μάλιστα. Για να δω ακριβώς ποια ήταν η άσκηση, για να μην τους κουράζουμε. Λοιπόν, είναι καλό που τρέχουν αυτά τα σενάρια για να είμαστε έτοιμοι σε πραγματικό χρόνο. Μη γέννητο, βλέπεις τι γίνεται με όλες αυτές τις μετακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι όλοι να είναι όλοι σε συναγερμό για το όποιο σενάριο, Έρικα. Άρα, επιτυχώς και αυτό και στα Φινικάρια, μας είπε και ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, να σας αφήσουμε να συνεχίσετε τα σενάρια και να συμμετάσχετε και εσύ, Έρικα, σε ένα από αυτά. Ναι. Και όπως ανέφερα, κύριε Λιασίδη, είναι με τεχνολογίες που πρώτη φορά, αν θέλετε, εφαρμόζονται. Ναι, είναι να πω ότι μια συνεργασία του ΚΙΟΣ, του Πανεπιστημίου Κύπρου, δηλαδή της ακαδημαϊκής κοινότητας, η οποία συνεργάζεται πλήρως με τους επιχειρησιακούς μαζί μας, με όλες τις υπηρεσίες ανταπόκρισης και έχει βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά σε ασκήσεις, εννοείται, και πραγματικά επεισόδια. Ένα πάρα πολύ έτσι προηγουμένη τεχνολογία, η οποία μας βοηθεί πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και καλή συνέχεια, κύριε Λιασίδη. Αυτά κάτι από το σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Καλή συνέχεια.